Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, με 56% έναντι του 44% της Έφης Τσαχτσιόγλου. Συνάντησή του στη Βουλή με τον επί 15 χρόνια πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα. Οι πρώτες αντιδράσεις, ποιες ισορροπίες αλλάζουν και ποιες αλλαγές έρχονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συναγερμός στο βαριά τραυματισμένο Θεσσαλικό κάμπο εξαιτίας της νέας κακοκαιρίας. Έρχονται έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές που πλημμύρισαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Αναβάλλεται το άνοιγμα των σχολείων σε ετοιμότητα αστυνομία και στρατός. Ο ρατσισμός εν έτη 2023 καλά κρατεί. Μια μαύρη αθλήτρια στην Ιρλανδία παραγωνίζεται κατά την τελετή βράβευσης, ενώ στην Ελλάδα ένας οδηγός λεωφορείου αρνείται να βοηθήσει άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο. Θύμα ρατσιστικής επίθεσης μιλάει στο One News. Δεν θα σας προδώσω ποτέ, επανέλαβε τρεις φορές ο Στέφανος Κασελάκης στο νικητήριο λόγο του λίγο μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ που τον ανέδειξαν το μεγάλο νικητή. Με συντριπτικό ποσοστό 56% έναντι του 44% που έλαβε η Έφη Αχτσιόγλου, ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κληθεί να βάλει τάξη στο εσωτερικό της παράταξης και παράλληλα να ασκήσει αντιπολίτευση στη χώρα. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε στην Κουμουνδούρου η Έφη Αχτσιόγλου, αφού προηγουμένως είχε συγχαρεί τηλεφωνικά τον αντίπαλό της. Σε πανηγυρικό κλίμα, ο Στέφανος Κασελάκης φτάνει στην Κουμουνδούρου ως νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκλεγμένος με διαφορά 12 μονάδων και 56% έναντι 44% που έλαβε η Έφη Αχτσιόγλου σε σύνολο 150.000 ψηφοφόρων. Ο Στέφανος Κασελάκης έφτασε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με τη μηχανή και ανέβηκε στην εξέδρα, περνώντας μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος και τους δημοσιογράφους. Σήμερα το φως κέρδισε και η ελπίδα συλλογικά γίνεται το μέλλον. Στέφανε προχώρα, άλλαξε τα όλα. Στέφανε προχώρα, άλλαξε τα όλα. Θα τα αλλάξουμε μαζί, είναι ο μόνος τρόπος. Αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όσους συμμετείχαν στις εκλογές και τους συνεργάτες του και έστειλε μήνυμα στους πληγέντες στη Θεσσαλία, ευχαρίστησε και κάλεσε στο βήμα τον Νίκο Παπά. Πρέπει να ευχαριστήσω ολόψυχα τον Νίκο τον Παπά. Πού είναι ο Νίκος? Μπράβο, Νίκο! Να είστε καλά, να είστε καλά. Το επόμενο ευχαριστώ του Στέφανου Κασελάκη ήταν στο σύντροφό του Τάιλερ. Ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε πως επικοινώνησε με την Έφη Αχτσιόγλου, την οποία συνεχάρει. Της είπα ότι την εκτιμώ πάρα πολύ και ότι προσβλέπω πραγματικά στην επόμενη μέρα στη συνεργασία της, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει μεγάλη, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αλλάξει τον τόπο. Δεν είμαι φαινόμενο, είμαι η φωνή μιας κοινωνίας, τόνισε ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Κλείνοντας την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης έστειλε μήνυμα ενότητας. Στους πολέμους, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Αλλά στους συντρόφους, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος. Η Έφη Αχτσιόγλου είχε φτάσει λίγο νωρίτερα και εν μέσω συνθημάτων ύψωσε ψηλά την αριστερή της ροθιά φανερά συγκινημένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν για τις μάχες που έρχονται, τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου και ευχήθηκε καλή δύναμη στον Στέφανο Κασελάκη. Από αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας, να ασκήσουμε μαχητική και δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στους ανθρώπους αυτού του τόπου που μπορούν και αξίζουν να ζήσουν καλύτερα. Ευχαρίστησε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη που στάθηκαν στο πλευρό της. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Αλέξη Χαρίτση και τον Άσο Ηλιόπουλο. Η διαρκής τους παρουσία δίπλα μου ήταν για μένα μια ένδειξη ότι αυτή η μάχη
είχε αξία. Το τελευταίο της ευχαριστώ ήταν στο μικρό της γιο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον μικρούλι μου γιο, που παρότι δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά, έδειξε τεράστια υπομονή απέναντι στην μητέρα του και να του υποσχεθώ ότι από αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα για μας. Ο Στέφανος Κασελάκης πέρασε τις πρώτες ώρες της νίκης του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βρισκόταν ο Σωκράτης Φάμελος, η Όλγα Γεροβασίλη και άλλοι βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη και τους δύο υποψηφίους, ενώ νωρίτερα από το εκλογικό κέντρο της Κεσαριανής έστειλε μήνυμα ενότητας και αγώνων του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Η μαζική ανταπόκριση των μελών μας, το υψηλό ενδιαφέρον της κοινωνίας, είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για όλους μας για την επόμενη μέρα. Γιατί οι αληθινοί και οι μεγάλοι αγώνες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας δεν είναι οι εσωκομματικοί αγώνες. Το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο στην επόμενη μέρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ πολύ! Στη Βουλή συνάντησε πριν από λίγο ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, τον παλιό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος του έδωσε συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές. Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θέλω να σου πω είναι να χαρείς αυτές τις μέρες δίχως ενοχές, γιατί όποιος μπαίνει στην πολιτική πρέπει να ξέρεις οι χαρές δεν είναι περίσχες και οι δυσκολίες είναι συνεχόμενες, είναι πολλές. Οπότε να χαρείς αυτές τις μέρες και μετά να αφοσιωθείς και την παρακαταθήκη που αναλαμβάνεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι σημαντικές. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε δυσκολίες μεγάλες, τα γνωρίζεις πολύ καλά και πρέπει να δώσουμε ελπίδα και προοπτική με ενότητα και με συντροφικότητα. Κρατάω από τις τεστινές δηλώσεις μια φράση, αυτό που είπες ότι στους συντρόφους ο πρώτος είναι πρώτος, αλλά και ο δεύτερος είναι πρώτος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μέσω Skype τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, διευθυντή της ιστοσελίδας thepresident.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Μουρούτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχει μια ρίση που λέει ότι στην αρχή σας αγνοούν, έπειτα σας μάχονται, στη συνέχεια μάλλον έπειτα σας περιγελούν, μετά σας μάχονται και στο τέλος νικάτε. Αυτό είδαμε να διαδραματίζεται τις τελευταίες 27 ημέρες. Δεν νομίζω ότι αγνώρισε κάποιος τον κύριο. Υπό την έννοια ότι δεν τον γνώριζαν. Δεν τον ξέραμε νωρίτερα. Θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, ότι η ημέρα χθεσινή θα γραφτεί στην ιστορία, θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Και επιτυχίας και επικοινωνιακής, αν θέλετε, ενός επικοινωνιακού θριάμβου του υποψηφίου κυρίου Κασελάκη. Νομίζω ότι όλα του πήγαν όπως τα ήθελε, όλα ίσως πήγαν διαφορετικά στους αντιπάλους του. Και σίγουρα κατάφερε να πείσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να φτάσει στην κάλπη και να τον ψηφίσει. Λέτε δηλαδή ότι έδωσε επικοινωνιακά ρέστα, γι' αυτό έχασε η κυρία Χτσιόγλου? Κοιτάξτε, θεωρώ καταρχάς ότι η εκλογή Κασελάκη εμπεριέχει πολιτικά μηνύματα. Εμπεριέχει ένα πολιτικό μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας αφορά και την κυρία Χτσιόγλου, γιατί είναι παλαιότερο στέλεχος. Να τα αλλάξει όλα, να αλλάξει εντελώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ήταν ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν ελκυστικό στην κοινωνία και γι' αυτό το λόγο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έφερνε ακόμα περισσότερο ποσοστό και συνετρίβει με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει στη μεταπολίτευση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Ως εκ τούτου, το πρώτο μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι θέλουμε ένα τελείως διαφορετικό κόμμα. Δεν μας κάνει αυτό που έχουμε, δεν μας κάνει αυτό που βλέπουμε. Αλλά υπήρχε και μήνυμα γενικότερο στην πολιτική σκηνή, πιστεύω και στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, ότι κυρίως μέσω της συμμετοχής, ότι είχε μια ευκαιρία να αναδείξει τη θέση και τα πρόσωπά του και αυτή την ευκαιρία την έχει βάλει λίγο στο περιθώριο. Άρα η κοινωνία αναζητά και κάτι διαφορετικό. Το ίδιο και στη Νέα Δημοκρατία, ότι να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο, προκειμένου... Άρα ο κόσμος διψάει για αλλαγή, κύριε Μουρούτη. Ο κόσμος διψάει για κάτι διαφορετικό, ίσως αυθεντικό. Θα φανεί αν είναι αυθεντικός ο κύριος Κασελάκης. Και σίγουρα όχι για κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Να σας πω ότι η εκλογή Κασελάκη σίγουρα έχει θετικά μηνύματα. Για παράδειγμα, κινητοποίησε ο κόσμος να φτάσει στην κάλπη, αλλά η εκλογή Κασελάκη
έβαλε στο προσκήνιο, έκανε ορατή και την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην χώρα μας. Ποιος θα φανταζόταν πριν από ορισμένα χρόνια ή ορισμένες δεκαετίες ότι ένας γκέι πρόεδρος, μάλιστα παντρεμένος με τον σύντροφό του, θα αναλάμβανε τα ενία τη αξιωματική αντιπολίτευση και θα διεκδικούσε την πολιτική. Κανείς δεν το φανταζόταν και νομίζω ότι για να, από εκεί που δεν το φανταζόμασταν, το δεχθήκαμε πολύ εύκολα. Δηλαδή, το δεχθήκαμε όπως έπρεπε να το δεχθούμε βασικά. Γι' αυτό το κατατάσσω στα θετικά της κοινωνίας μας, η οποία, ας μην κρυβόμαστε, είναι αρκετά συντηρητική κοινωνία. Ως εκ τούτου, είναι το πρώτο θετικό που εγώ βλέπω. Άρα το λέτε ότι θα φέρει θετικό και μια αλλαγή προτύπων. Εγώ αυτό που σκέφτομαι ότι θα ήδη είναι φέρει. Καλό είναι ότι αύριο μεθαύριο το παιδί, μάλλον σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο, το παιδί που θέλει να ομολογήσει μια τέτοια επιλογή στους γονείς του, ίσως το κάνει τώρα με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία. Ακριβώς. Και γι' αυτό το επιχείρημα ορισμένων στον πρώτο γύρο ότι χρησιμοποιεί την ιδιότητά του αυτή προκειμένου να πολιτευτεί, νομίζω ότι είναι εντελώς λαθασμένη. Το αντίθετο, δίνει κουράγιο σε ανθρώπους, όπως πολύ σωστά λέτε, σε παιδιά, να αποκαλύψουν, να πούν, να υπερηφάνουν τις επιλογές τους και το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Το δεύτερο που εγώ βλέπω ως πολύ θετικό είναι ότι ο κύριος Κασελάκης έδωσε ελπίδα ή ψευδαίσθηση κυβερνησιμότητα σε ένα κόμμα το οποίο ήταν πολιτικά σε κόμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό. Το ζωντάνεψε, το ζωήρεψε, θα λέγαμε, για τα καλά όμως. Ακριβώς. Και σε αυτή τη λογική νομίζω ότι θα κάνει και καλύτερη την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση χρειάζεται μια αντιπολίτευση η οποία να είναι σύγχρονη. Ο κ. Κασελάκης έχει χαρακτηριστικά σύγχρονου προσώπου, σύγχρονου ανθρώπου, έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει πολύ καλές σπουδές, να είναι δημιουργική, να είναι παραγωγική και να έχει προτάσεις. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα ας περάσουμε στα αρνητικά. Στα αρνητικά είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης κέρδισε ένα κόμμα το οποίο έχει ένα μεγάλο βάρος και, όπως είπαμε πριν, ήταν μέχρι σήμερα σε πολιτικό κόμμα. Εάν θα αναζωογονηθεί, είναι στο χέρι του. Από την άλλη όμως, θα καταφέρει, λέτε, να το νοικοκυρέψει, να νοικοκυρέψει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μοιάζει λίγο σπαζοκεφαλιά. Πολλά τα στρατόπεδα, ανώμιες ιδεολογίες σκεπτικά. Θα τα καταφέρει? Δεν είμαι σίγουρος. Θα σας πω γιατί. Εχθές η πρώτη εικόνα του κυρίου Κασελάκη και στην πρώτη εκλογή του ήταν η εικόνα ενός πολιτικού που περιστοιχιζόταν από πρόσωπα τα οποία είχαν απορριφθεί από την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, παλαιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οι περισσότεροι κάποιοι δεν είχαν εκλεγεί βουλευτές, αλλά και είχαν σηματοδοτήσει με την παρουσία τους την αρνητική ψήφο της κοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους κρατήσει, λέτε, Κασελάκη, κοντά του ή σιγά-σιγά θα τους αφήσει? Αίσθηση μου, επειδή θεωρώ έξυπνο τον κύριο Κασελάκη, θα είναι δύσκολο, για παράδειγμα, να πορευτεί εφόρου ζωής με τον κύριο Πολάκη και να τον έχει και στη βιτρίνα του κόμματός. Από την άλλη όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα διαφορετικό κόμμα από τα άλλα. Φαίνεται ότι ορισμένες ομάδες, συνιστώσεις, ομπρέλες έχουν ισχυρή επιρροή σε αυτό το κόμμα και από ό,τι φάνηκε και από τις χθεσινές δηλώσεις ορισμένων στελεχών του, επί της ουσίας θέλουν να υποδείξουν πολιτικές μέσω της συνεδρίου στον κύριο Κασελάκη ή ακόμα και να συνδικούν με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε είναι στο χέρι του να δείξει πυγμή, να δείξει ηγετικότητα και αποφασιστικότητα, αν τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί ακόμα δεν τα ξέρουμε, προκειμένου να κυριαρχήσει και στο ίδιο το κόμμα και να θέσει τις βάσεις το κόμμα αυτό να αναδειχθεί και να διεκδικήσει και την ηγεσία, την εξουσία της χώρας. Οπότε αναμένουμε, κύριε Μουρούτη, να δούμε πολιτικό λόγο, να ακούσουμε μάλλον πολιτικό λόγο και να δούμε αποφασιστικές κινήσεις προκειμένου και για το σημάζεμα, το νοικοκύρεμα του εσωτερικού, αλλά και για την άσκηση αντιπολίτευσης που τη χρειάζεται εκ των πραγμάτων η χώρα μας. Ο κύριος Κασελάκης για το πρώτο διάστημα θα κινείται σε ασφαλές περιβάλλον. Δεν θα είναι στην Βουλή εκτεθειμένος στις πρώην μερισίες διατάξεις συζητήσεις. Θα μπορεί να βγαίνει όποτε θέλει στις συνεδέψεις και όπου θέλει, να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα ενημέρωσης. Θα έχει και χρονικό περιθώριο, αν μου επιτρέπετε, για να κερδίσει τον κόσμο, να πάρει τον κόσμο με το μέρος του, που είναι και ίσως το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι το χρονικό περιθώριο είναι οι ευρωεκλογές. Βάση, ο πύχης ο οποίος τίθεται στον κύριο Κασελάκη είναι το ποσοστό το οποίο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Αν ο κύριος Κασελάκης περάσει πάνω από τον πύχη στις ευρωεκλογές, νομίζω ότι έχει όλο τον χρόνο μπροστά του προκειμένου να φτιάξει το κόμμα που θέλει, να εδραιωθεί ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να διεκδικήσει την ηγεσία.
αν δεν τον περάσει αυτό το οποίο είχε, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον κύριο Κασελάκη, κυρίως στο εσωτερικό του κόμματός του, που θα αμφισβητηθεί αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα τον παρακολουθούμε όλοι στενά, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Βλέπουμε ότι τον έχουν πάρει και στο κατόπι, οπότε όλα καταγράφονται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουρουτή. Εγώ είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Την ήδη βαριά τραυματισμένη Θεσσαλία αναμένεται να χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που το ονόμασαν Ηλία. Συγκεκριμένα η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και η Λάρισα θα βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς εκεί αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Μάλιστα στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του στρατού προκειμένου να αποτρέψουν νέες καταστροφές και νέες απώλειες από το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας. Πρώτο πυλόν βρίσκεται πλέον η επικείμενη κακοκαιρία στη Θεσσαλία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα κυρίως στις περιοχές του Πηλίου και δυτικά της Καρδίτσας και των Τρικάλων, τη στιγμή που οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν ακόμα επουλώσει τις πληγές τους. Ο φόβος για το τι μπορεί να προκαλέσει μια νέα νεροποντή είναι μεγάλος με τους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Βόρεια Εύβοια. Ήδη να λαμβάνουν το απόγευμα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από το πρωί της Δευτέρας. Η κατάσταση στο χωριό Γεωργιανάδες είναι δεικτική του τι μπορεί να συμβεί στην περιοχή μετά από μια νέα έντονη νεροποντή. Το ανάγχωμα του ποινιού ύψους 7 μέτρων έσπασε και τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα για την αποκατάστασή του. Οι κάτοικοι ζουν με το φόβο της επόμενης ημέρας. Άμα ξαναβρέξει και ο δύο στάθμι, θα πάει εδώ και δει μέσα για το χωριό εδώ. Υπάρχει πρόβλημα. Όπως πλημμυρίσαμε, δηλαδή που έσπασε το ανάγχωμα και πλημμυρίσαμε, το ίδιο θα γίνει και τώρα, άμα ρίξει το ίδιο νερό. Αυτή είναι η εικόνα στον Θεσσαλικό κάμπο 18 ημέρες μετά την επέλαση της φωνικής κακοκαιρίας. Τα ποτάμια ενώθηκαν, υποδομές καταστράφηκαν, τα αναχώματα υποχώρησαν. Τίποτα δεν υπάρχει πλέον για να συγκρατήσει τα νερά της επόμενης μεγάλης νεροποντής. Ακόμα οι δρόμοι στον οικισμό Γιάννουλη δεν έχουν καθαριστεί, σωροί με κατεστραμμένα έπιπλα και άλλα αντικείμενα είναι μέσα στη μέση, ενώ υπόγεια σπιτιών είναι γεμάτα λάσπη. Πραγματικά μια υγειονομική βόμβα αυτό το πράγμα. Γιατί είπαν ότι έρχονται βροχές στη Θεσσαλία, καταιγίδες. Αυτό το πράγμα, άμα ρίξει, θα μεταφερθούν, θα φουσκώσουν και θα μεταφερθούν σε εμάς πάλι εδώ πέρα. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκομιδή αντικειμένων από τις πλημμυρισμένες οικίες σε Γιάννουλη, Φαρκαδόνα και Παλαμά, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να έχει ζητήσει από το στρατό να συνδράμει με μηχανήματα στην προσπάθεια αποκομιδής. Από το πρωί και όλες τις μέρες υπάρχουν από εδώ και συνεργεία και μαζεύουν. Απλά ο όγκος είναι πολύ μεγάλος. Εν ώψη της επικείμενης κακοκαιρίας έγινε ευρεία σύσκεψη στην πολιτική προστασία και λήφθηκε απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία και κατά περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες στην περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι και την Τετάρτη. Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία 24 ώρα γίνεται προσπάθεια από τις τοπικές αρχές να αποκατασταθούν οι ζημιές στα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν το συντομότερο δυνατό. Ο ρατσισμός εν έτη 2023 δυστυχώς υπάρχει ακόμα και είναι παντού. Ένα περιστατικό ρατσισμού απέναντι σε ένα κοριτσάκι ήρθε στο φως της δημοσιότητας και μας άφησε όλους άλαλους. Συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής παιδιών, μετά από το τέλος της προσπάθειάς τους, όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν θα λάμβαναν ένα μετάλλιο ως επιβράβευση για τον κόπο τους και ως ενθάρρυνση για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Η υπεύθυνη όμως που έδινε τα μετάλλια στα κοριτσάκια προσπέρασε επιδεικτικά ένα μαύρο κοριτσάκι, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, το οποίο περίμενε και αυτό ολόχαρο για να βραβευτεί. Μάταια προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει ακριβώς. Και όχι μόνο το κοριτσάκι, αλλά και όλες οι συναθλήτριές της, οι οποίες κοιτούσαν δεξιά και αριστερά για να αντιληφθούν τι γίνεται. Ευτυχώς το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα και ασφαλώς οι αποδοκιμασίες που ακολούθησαν ήταν μεγάλες. Ένα περιστατικό ρατσισμού είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, απέναντι σε ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Όταν λοιπόν πήγε να πάρει το λεωφορείο, ήρθε αντιμέτωπος με έναν οδηγό λεωφορείου, ο οποίος όχι μόνο δεν προσπάθησε να τον αξιπηρετήσει όπως όφιλε, αλλά ουσιαστικά του έκανε και ψυχολογικό πόλεμο. Ευτυχώς ο νεαρός κατέγραψε τα πάντα σε βίντεο, οπότε και εντοπίστηκε ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος είναι 60 ετών, είναι από τους πιο παλιούς οδηγούς και έχει κληθεί ήδη στο πειθαρχικό. Ράμπα. Όχι, η ράμπα δεν λειτουργεί. Όχι. Μόνος μου βγαίνω. Να μην βγαίνω μόνος μου.
Είναι το βίντεο της ντροπής που δημοσίευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χρήστος, προκαλώντας κύμα οργής και δείχνει, όπως λέει ο ίδιος, τουλάχιστον δύο πράγματα: την έλλειψη προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και την ανάρμοστη συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών. Να πω την αλήθεια, το πήρα στην πλάκα λίγο στην αρχή. Έλεγα χαχα. Okay, το λέτε για πλάκα αυτό λογικά. Από μέσα μου το έλεγα αυτό. Φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο για πλάκα. Από εκεί και πέρα, σας είπα, δεν σοκαρίστηκα και πολύ, γιατί αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Εσύ, το κράτος, είναι αυτοκτήρα και βοηθώ. Πού γράφει και μη. Πάει σε μένα. Τα λεωφορεία είναι ο ορισμός του μη προσβάσιμου μέσου. Έχουν, δηλαδή, είδατε στο βίντεο. Δεν λειτουργούσε και η ράμπα. Έπειτα είναι σημαντική η εκπαίδευση των οδηγών. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλα τα ανάπηρα άτομα. Δηλαδή και στο δρόμο μπορεί να μου πούνε «Α, δεν έχεις κάποιον να σε συνοδεύει». Ή ο Σι, από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας στο βίντεο, ξεκίνησε τη διαδικασία εντοπισμού του οδηγού. Είναι ένας άνδρας 60 ετών, από τους πιο παλιούς οδηγούς στον χώρο και έχει κληθεί ήδη στο πειθαρχικό. Ενώ θέση για το συμβάν πήρε και ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας. Ενημερωθήκαμε άμεσα και τη Δευτέρα θα υποδεχθούμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον Χρήστο Μελέτη για να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες που έχουν τεθεί. Και δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σήμανση για ράμπα, χωρίς ράμπα. Κανένα μαξίδα δεν μπορεί να περάσει από εδώ. Και σίγουρα ο κάπτεν δεν μπορεί με τίποτα να κατέβει στο δρόμο. Η μετακίνηση των ανθρώπων με μαξίδια στους δρόμους της πρωτεύουσας είναι ένας πραγματικός γολγοθάς. Και αυτό είναι κάτι που ο Χρήστος αναδεικνύει συχνά μέσα από το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πολύ δύσκολο να βγω ένα καφέ με τους φίλους μου. Τώρα ειδικά που με μικραίνει η μέρα το βράδυ για να βγω έξω, έχω παντού εδώ πέρα φωτάκια και στο αμαξίδιο και στην τσάντα πίσω, γιατί επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια κινδυνεύει η ζωή μου. Αύριο αναμένεται να βρεθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και να συζητήσει με τον Χρήστο Σταϊκούρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με σκοπό τέτοιες συμπεριφορές να μην καταγραφούν ποτέ ξανά. Το Μάιο λοιπόν του 2016, πριν πολλά χρόνια, τότε έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και είχα καλύψει ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο ρατσιστικό περιστατικό που αφορούσε τότε στην κυρία Ιωάννα Μαρία Γκρέτσου. Καλησπέρα Ιωάννα. Θα συνδεθούμε. Καλησπέρα. 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 Τότε λοιπόν Ιωάννα έπεσες και εσύ θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Ένας άλλος οδηγός λεωφορείου κάλεσε τότε την αστυνομία για να σε κατεβάσει από το λεωφορείο επειδή συνοδευόσουν από τη ΜΕΗ το σκύλο οδηγό που είχες τότε, καθώς αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα όρασης. Σωστά? Σωστά. Να πω, το όνομά μου είναι Γκέρτσου, ρώτα σίγμα. Σωστά. Τότε ο οδηγός λεωφορείου με είχε αντιμετωπίσει ως μια κοινή εγκληματία με έναν τελείως μυθαναπηρικό και αναπηροφοβικό τρόπο, έτσι, καλώντας την αστυνομία, επειδή πριν συμβεί αυτό, επί ένα τέταρτο με εγκαλούσε με πολύ έντονη δυσαρέσκεια να κατέβω από το λεωφορείο, να αποβιβαστώ επειδή είχα το σκύλο οδηγό. Και επειδή εγώ αρνήθηκα, εκείνος ξεκίνησε και θεώρησε σωστό, εφόσον δεν μπόρεσε εκείνος να με κατεβάσει, να καλέσει την αστυνομία. Ιωάννα, έκανες μια ανάρτηση τώρα με αφορμή το περιστατικό αυτό με τον νεαρό άνδρα με το αναπηρικό αμαξίδιο, όπου είπες, αναφέρθηκες στην όλη διαδρομή της υπόθεσης, ότι τελικά η συγκεκριμένη υπόθεση δική σου δεν πήρε ποτέ το δρόμο της δικαιοσύνης όπως θα έπρεπε, γιατί από τη μία δέχθηκες παρακάλια και από την άλλη απειλές. Ναι, αλλά δεν πήρε για αυτούς τους λόγους το δρόμο της δικαιοσύνης, διότι εγώ συνέχισα κανονικά τη διαδικασία μέσω ενός οργανισμού που δέχτηκε να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό. Δεδομένου ότι εμείς οι τυφλοί, οι τυφλές, οι ανάπηροι και όλοι οι άνθρωποι γενικότερα που έχουμε τον νόμο με το μέρος μας, μα αυτός ο νόμος δεν εφαρμόζεται, που έχουμε δηλαδή δικαιώματα τα οποία μένουν στον αέρα, όταν γίνεται κάτι εις βάρος μας, δεν υπάρχει αυταπάγγελτη διαδικασία. Καλούμαστε εμείς να πληρώνουμε τα έξοδα δικηγόρων, δικαστηρίων κτλ. Προκειμένου να βρούμε το δίκαιο μας. Κάτι που είναι πολύ ασύμφορο και πολύ ψυχοφθόρο. Οπότε στη δική μου την περίπτωση είχε δεχτεί ένας οργανισμός για το ρατσιστικό έγκλημα να καλύψει το κόστος και να υποβάλει εκείνος μήνυση.
Και ο λόγος που δεν προχώρησε είναι γιατί κατά την προανάκριση έκρινε τότε ο εισαγγελέας πως το περιστατικό αυτό δεν είναι άξιο να είναι αρκετά ανάξιο να το πω. Πτέσμα, ώστε έκρινε να, δηλαδή ότι δεν έπρεπε να φτάσει στο δικαστήριο, στη δικαστική αίθουσα. Ακριβώς αυτό, ναι. Ιωάννα, σήμερα τώρα πια, ποια είναι η αντιμετώπιση που λαμβάνεις, η καθημερινότητά σου? Υπάρχει προσβασιμότητα παντού, συναντάς πάλι τέτοιες συμπεριφορές, ρατσιστικές? Κοιτάξτε, αν εγώ έχω καταφέρει κάτι στην Ελλάδα και είμαι περήφανη γι' αυτό, είναι ότι έχω γίνει η αφορμή να εδραιωθεί ο θεσμός των σκύλων οδηγών και να εκπαιδευτούν πολλοί συνάνθρωποι, συμπολίτες, για τους τυφλούς και τους σκύλους οδηγούς. Οπότε με πολύ όμως βάρος στην ψυχή μου και πολύ μεγάλη έκθεση και ψυχικό τραύμα με όλα αυτά που μου έχουν συμβεί, έχω βγει μπροστά όλα αυτά τα χρόνια και το έχω καταφέρει. Οπότε αυτή τη στιγμή τα περιστατικά είναι μηδαμινά σε μένα προσωπικά. Ίσως έχω και την αναγνωρισιμότητα, ίσως όμως και... Υπάρχει και αυτό, και νομίζω, Ιωάννα, γιατί τότε η υπόθεση και το συγκεκριμένο περιστατικό είχε πάρει έτσι μεγάλη διάσταση, μεγάλη έκθεση και δικαίως βέβαια, γιατί όπως είπες ότι έγιναν βήματα. Έγιναν βήματα βέβαια, ενώ υπήρχε ο νόμος για την ελεύθερη πρόσβαση στους σκύλων οδηγών από το 2010, ο κόσμος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιδράσανε μαζικά και τους ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Γιατί αυτό το να σε μια πολιτισμένη κοινωνία τον 21ο αιώνα να καλύπτει η αστυνομία για να, επειδή μια ανάπηρη, συγκεκριμένα εγώ, θέληση να έχει νόμιμα πρόσβαση σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς είναι πρωτάκουστο. Δεν ξέρω να το κάναν κάποιοι. Όντως είχαμε σοκαριστεί όλοι τότε, Ιωάννα, όσοι είχαμε παρακολουθήσει από κοντά την υπόθεση και είχαμε μιλήσει μαζί σου. Ναι, ναι, πραγματικά και βοηθήσατε πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα, πώς να το πω, μια στάση ζωής που έχω εγώ είναι ότι όταν δεν αλλάζει τίποτα, καλό είναι να αλλάζουμε εμείς, να προσπαθούμε να έχουμε την ελεύθερη πρόσβαση που δικαιούμαστε με κάθε μέσον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν έχει προσβάσεις για τους ανάπηρους και για τους μη ανάπηρους γενικότερα. Γιατί πολλοί άνθρωποι πέφτουν και χτυπάνε άσχημα λόγω της κακής δερματομίας και δεν είναι ανάπηροι. Σωστά. Ιωάννα, τι σου λένε άλλα άτομα με αναπηρία? Έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με αυτά τα περιστατικά, με τέτοια ρατσιστικά περιστατικά? Δυστυχώς, ναι, ακούγονται συνέχεια τέτοια περιστατικά και πέρα από αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως δημοσιότητας ή αφορούν την μεμονωμένη συμπεριφορά ενδεχομένως ενός υπαλλήλου, ενός πολίτη, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τα αυτονόητα, δηλαδή να βγει από το σπίτι του, να περπατήσει χωρίς να ξέρει πού θα πέσει, πότε θα πρέπει να βγει στο δρόμο, να μην μπορεί να μπει σε μια τουαλέτα, σε ένα εστιατόριο, να μην μπορεί να ζήσει κανονικά όπως ζούμε όλοι και όπως δικαιούται κιόλας, Ιωάννα, έτσι. Δηλαδή συζητάμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δυστυχώς και εγώ μεγαλώνοντας μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα τόσα χρόνια, γιατί τα βιώνω από παιδάκι και προσπαθώ από το 2003, από τότε που πήρα τον πρώτο μου σκύλο οδηγό, τη Λάρα, βλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που όλη αυτή η μισαναπηρική έτσι, κουλτούρα και υποδομή έχει περάσει πια στο γίγνεσθε, στην κουλτούρα της. Δηλαδή είναι κάτι που δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Ακόμα και οι πολύ λίγες υποδομές που υπάρχουν. Πρέπει όμως να πασχίζουμε, Ιωάννα, καθημερινά όλοι μας για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, οι συμπεριφορές, οι υποδομές, τα πάντα. Δηλαδή, άμα πούμε ότι δένουμε τα χέρια μας, δεν κάνουμε τίποτα, προσαρμοζόμαστε και τα αποδεχόμαστε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Νομίζω πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος, να υπάρχουν κεντρικές πολιτικές που να τα ορίζουν όλα αυτά και να συνεργάζονται με τους δήμους και τις υπηρεσίες όπως είναι η τροχέα, για να μην λέμε ότι φταίει ο Δήμος, φταίει η τροχέα, φταίει η κυβέρνηση, το τάδε Υπουργείο και κάθε φορά να περιμένουμε να δούμε, ξέρω, πώς θα λυθεί ένα πρόβλημα και στο τέλος να μην λύνεται ποτέ. Να υπάρχει άμεση
αντίδραση όταν κάποιος παραβαίνει τον νόμο και παρκάρει π.χ. πάνω σε μια γραφική ράμπα. Συμφωνώ μαζί σου και πρέπει ο όποιος νόμος να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και αυστηρά. Και γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος οι άνθρωποι να έρχονται σε άσχημη θέση, να ακούνε... Γιατί συγκεκριμένα αυτό το περιστατικό, Ιωάννα, με τον νεαρό άνδρα που μετακινείται με αμαξίδιο, ουσιαστικά του έκανε λίγο bullying, να το πω έτσι. Όχι λίγο, του έκανε bullying. Τον κακομεταχειρίστηκε δηλαδή ψυχολογικά ο οδηγός. Φυσικά και αυτή είναι η νοοτροπία όταν ζούμε σε μια χώρα όπου τίποτα δεν είναι φτιαγμένο για να πυρούς και για πεζούς γενικότερα. Και αυτός υπέθεσε ότι πώς βγαίνει ο άνθρωπος αυτός από το σπίτι του. Δηλαδή αυτή είναι η παιδεία που εν τέλει καλλιεργείται. Ας ελπίσουμε, Ιωάννα, να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς τουλάχιστον εγώ εδώ από το Δελτίο καθημερινά προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε όπου και όσο μπορούμε να αλλάξουν τα πράγματα, οι αντιλήψεις. Μακάρι να σας πω κάτι. Τώρα έρχονται δημοτικές εκλογές. Βλέπουμε όλους αυτούς που βάζουν και υποψηφιότητα και σαν δημοτική και σαν περιφερειακή σύμβουλη, που είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας εισαγωγικά, τους ξέρουμε, μας ξέρουν. Αναρωτιέμαι πώς το κάνουν αυτό, γνωρίζοντας την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Και, πραγματικά ίσως εγώ θέλω γενικά να είμαι αισιόδοξη, Ιωάννα, οπότε θέλω να ελπίζω ότι θέλουν να φέρουν την αλλαγή. Να πασχίσουν για το καλύτερο, να εργαστούν. Τι να σας πω. Μακάρι κάποια στιγμή να ζήσουμε το δούμε και αυτό, αλλά εγώ πια. Μακάρι. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, νομίζω ακούγεται. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ απολύτως την κούρασή σου. Απλά ας ελπίσουμε ότι καθημερινά αλλάζει και από κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε και ας ελπίζουμε να μην υπάρχουν και θύματα πια, είτε να τραυματίζονται σωματικά είτε ψυχικά από όλο αυτό, έτσι. Ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Καλή συνέχεια. Γεια. Να είσαι καλά. Γεια. Αλλάζουμε θέμα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο τύπου δελτίο ταυτότητας. Συγκεκριμένα από τις 8.30 το πρωί λειτουργεί η πλατφόρμα id.gov.gr, όπου με ένα κλικ μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού και να εκδώσουμε νέα ταυτότητα ή να αντικαταστήσουμε την παλιά. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε το μέγεθός της, ποιες είναι οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στη νέα ταυτότητα, καθώς και άλλες χρηστικές πληροφορίες. Από τις μεγάλες ουρές των προηγούμενων ημερών για την έκδοση παλαιών τύπου ταυτότητας στις ταυτότητες της νέας εποχής. Με ένα κλικ. Από τις 8.30 το πρωί της Δευτέρας ανοίγει η πλατφόρμα id.gov.gr, όπου οι πολίτες θα μπορούν με τους κωδικούς TaxisNet να μπουν και να κλείσουν ψηφιακά τα ραντεβού τους από την επόμενη κιόλας ημέρα για την έκδοση νέων τύπου ταυτοτήτων. Όχι, δεν έχω ενημερωθεί. Θα ανοίξω αύριο την πλατφόρμα και θα το κοιτάξω. Θα βγάλω κάποια στιγμή, λίγο αργότερα βέβαια. Ό,τι θα μπορέσει και θα βολέψει. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει στην αίτησή του αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία και καταχωρεί ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, θα λάβει απαντητικό email με τις βασικές πληροφορίες. Έχετε ενημερωθεί για τη διαδικασία, σας φαίνεται εύκολη ή δύσκολη? Πανεύκολη. Ένα δεκαρικάκι να βάλεις στη ζέπη σου και τελείωσε. Η νέα ταυτότητα θα έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας και διάρκεια ζωής 10 ετών. Στο μπροστινό τμήμα θα έχει φωτογραφία κατόχου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηθαγένεια, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, αρχή έκδοσης, υπογραφή κατόχου. Στην πίσω όψη της ταυτότητας θα αναγράφεται το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο τόπος γέννησης, προαιρετικά η ομάδα αίματος και υποχρεωτικά το ύψος. Για την έκδοση των ψηφιακών ταυτοτήτων απαιτείται φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή που μπορεί να ληφθεί στις αρχές έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Αίτηση που χορηγείται από την αρχή έκδοσης, ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, με την τιμή να ορίζεται στα 5 ευρώ για πολύτεκνους. Ένσημο ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών και το παλαιό δελτίο ταυτότητας. Θα λειτουργήσουν συνολικά 367 σημεία έκδοσης νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία 60 φορητών κλιμακίων για νοσηλευόμενους, υπερήλικες, άτομα με κινητικά προβλήματα και κρατούμενους. Συνδέομαστε τώρα μέσω Skype με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Καλιακμάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρεμιέρα λοιπόν κάνει σήμερα, όπως είδαμε, το νέο δελτίο ταυτότητος. Τέλος της ουρές από εδώ και πέρα. Ναι, οι ουρές ήταν μέχρι να αρχίσει η καινούργια διαδικασία. Αν και να πούμε ότι στα περισσότερα τμήματα ασφαλείας
Για τον Οκτώβριο έχουν κλειστεί όλα τα ραντεβού για την έκδοση των καινούριων ταυτοτήτων. Α, ήδη, δηλαδή να μην αναζητήσει κάποιος ραντεβού μέσα στον Οκτώβριο. Είναι ανάλογα. Σε κάποια τμήματα ασφαλείας υπάρχουν ώρες ραντεβού για τον Οκτώβριο. Σε κάποια όμως, σε πολλά, έχουν κλείσει όλες οι ώρες το ραντεβού. Θα πρέπει να πούμε στους πολίτες να γνωρίζουν ότι αυτοί που έχουν απολέσει την ταυτότητα τους, την έχουν κλέψει, γιατί αυτοί είναι που θα βγάλουν προφανώς πρώτη ταυτότητα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με τις αστυνομικές υπηρεσίες, γιατί θα χρειάζεται πριν κάνουν τη διαδικασία για να βγάλουν καινούργια ταυτότητα, να δηλώσουν την απώλεια ή την κλοπή ανάλογα στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής που διαμένουν. Κύριε Καλιακμάνη, δεν μπορεί κάποιος δηλαδή. Και μετά να κλείσουν το ραντεβού για την έκδοση της ταυτότητας. Δεν μπορεί κάποιος. Τώρα ρωτώ, γιατί μας βλέπουν, μας ακούν όλες οι ηλικίες. Κάποιοι είναι ηλεκτρονικά γράμματοι, δεν είναι γράμματοι, δεν είναι και απαραίτητο άλλωστε. Δεν μπορεί να πάει κάποιος αλλά παλαιά να περάσει δηλαδή από ένα αστυνομικό τμήμα και να κλείσει ραντεβού. Μόνο ηλεκτρονικά γίνεται πλέον αυτή η διαδικασία. Όσοι είναι ανήμποροι, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, δεν έχουν email κλπ. Και στα παιδιά πάνω από 12 χρονών που υπάρχει υποχρέωση για την έκδοση ταυτότητας, μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, κάποιος δικός τους άνθρωπος στο ραντεβού. Αλλά χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο τμήμα ασφαλείας περιοχής αυτού που θα εκδώσει την ταυτότητα. Όταν είναι ανήμπορος, υπάρχει μια διαδικασία με πάνε οι αστυνομικοί στο σπίτι και κάνουν τη διαδικασία εκεί. Α, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Βέβαια. Να τα λέμε όλα, κύριε Καλιακμάνη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν τώρα και πελαγώνουν. Σου λέει τι θα κάνω, τι θα απογίνω. Όχι, όσοι είναι ανήμποροι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατάκητοι, αυτό έλειπε. Έχουμε προβλέψει στην ελληνική αστυνομία, κλείνουν το ραντεβού και πάνε οι αστυνομικοί εκεί και κάνουν τη διαδικασία στο σπίτι. Τώρα στη νέα την ταυτότητα ουσιαστικά αναγράφονται τα ίδια στοιχεία με τις παλιές τις ταυτότητες. Έτσι, απλά μόνο προαιρητικά μπορεί κάποιος να αναφέρει και την ομάδα αίματος. Έτσι. Να πούμε στον κόσμο που ανησυχεί για το τσιπάκι, για το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων, έτσι είναι η έκφραση, έτσι αναφέρεται στα ελληνικά, να πούμε ότι θα περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία που περιέχονται στο ΦΕΚ, δηλαδή την φωτογραφία, δακτυλικό αποτύπωμα, προαιρετικά την ομάδα αίματος. Δεν μπορεί να βάλει κάποιος άλλος κάποιο παραπάνω στοιχείο. Σε περίπτωση που είναι μια χρήσιμη πληροφορία κιόλας, να το πούμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει στην στιγμή, αν προκύψει στιγμή και ανάγκη. Ναι, γιατί λέτε για την ομάδα αίματος, δεν καταλαβαίνω, δεν σας άκουσα καλά. Ναι, εννοείται. Νομίζω θα αναγράφεται και μπροστά στην ταυτότητα. Κοιτάξτε, για το τσιπάκι πάντα, για το οποίο ανησυχεί ο κόσμος. Δεν μπορεί κανείς, πέρα από την διεύθυνση διαβατηρίων που εκδίδει τα συγκεκριμένα έγγραφα, να περάσει μέσα κάποια στοιχεία. Για να περάσει κάποια πρόσθετα στοιχεία θα πρέπει να βγει ΦΕΚ, να ενημερωθεί ο πολίτης, να γίνει νομοθέτημα, ΦΕΚ, να ενημερωθεί ο πολίτης και κατόπιν να ζητηθεί από τον πολίτη να παραδώσει την ταυτότητά του για να πάει η ταυτότητα στη διεύθυνση διαβατηρίων και να βάλει τα περαιτέρω στοιχεία. Άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα κρυφά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει ο πολίτης. Το και λέμε για να διαλυθούν και όχι μύθοι, δηλαδή, έτσι, γιατί ο κόσμος ανησυχεί χωρίς να υπάρχει λόγος. Πώς. Λέω το λέμε για να διαλύονται και τυχόν μύθοι, για να μην ανησυχεί ο κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος ουσιαστικός. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος πολλές φορές ανησυχεί, δεν θα τα βάλουμε με τον κόσμο που έχει μια άλλη άποψη, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον κόσμο. Η σωστή ενημέρωση διαλύει οποιοδήποτε σύννεφα υπάρχουν. Κύριε Καλιακμάνη, εμένα το μόνο που μου έκανε λίγο εντύπωση είναι ότι έχει 10 χρόνια διάρκεια η συγκεκριμένη νέα η ταυτότητα. Έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, έτσι γινόταν και πριν. Νομίζω ήταν 10 ή 15 χρόνια. Γιατί αλλάζουν τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, μεγαλώνουμε. Δεν οπότε μπορεί χρειάζεται να γίνεται να ανανεώσουμε και τη φωτογραφία. Για αυτό το λέτε. Λόγο γίνεται, δεν γίνεται για κάποιο άλλο. Για να το ξέρετε. Γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε ταυτότητες τις οποίες έχουμε βγάλει τελειώντας το λύκειο. Η γενιά μου δηλαδή. Σωστά, σωστά.
Η γενιά έχουμε μου δηλαδή έβγαζε ταυτότητες τελειώντας το λύκειο. Έχουμε μια άνθρωση να συμφιλειωθούμε ότι μεγαλώνουμε, κύριε Καλιακμάνη, γι' αυτό γίνεται. Τώρα εκ των πραγμάτων θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό το φόβο. Τουλάχιστον να μεγαλώνουμε καλά, όμορφα και με υγεία όσο μπορούμε. Έτσι, να ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα τώρα. Η μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης που διοργανώθηκε από την Τεχάνα έκλεισε χθες με μια μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στο Ζάπιο. Στο χώρο είχαν τοποθετηθεί 4 πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών για την ανακύκλωση χάρτινων, πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών με τη διενέργεια μεγάλου διαγωνισμού ανακύκλωσης με 100 σημαντικά έπαθλα. Στη γιορτή ανακύκλωσης συμμετείχαν χιλιάδες μαθητές από όλα τα σχολεία του Δήμου της Αθήνας. Ο Γιώργος Μαζονάκης βγαίνει στη σκηνή και η γιορτή ξεκινά. Αγαπώ. Ο Δήμος Αθηναίων και η Τεχάν διοργάνωσαν στο Ζάπιο τη μεγάλη αυτή συναυλία με ελεύθερη είσοδο για να διαδώσουν τα ωφέλη της ανακύκλωσης και να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή ανακύκλωσης στη χώρα που διεξήχθη από τις 18 έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή, στον προαύλιο χώρο στο Ζάπιο, υπήρχαν 4 υπερσύγχρονα πολυκέντρα ανακύκλωσης, καθώς και δεκάδες κάδοι ξεχωριστής συλλογής για όλα τα πλαστικά, μεταλλικά, γυάλινα υλικά, αλλά και για χαρτί που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ώστε να ανακυκλωθούν. Στη γιορτή αυτή ανακύκλωση συμμετείχαν χιλιάδες μαθητές από όλα τα σχολεία του Δήμου της Αθήνας. Ενώ σε αυτούς που συνέλεξαν τα περισσότερα υλικά στη διαδικασία αυτή της ανακύκλωσης απονεμήθηκαν δώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα επιλέξατε εμάς για τη μεσημεριανή σας ενημέρωση. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα εύχομαι και καλή δύναμη σε όλους μας.